Καλησπέρα σα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 12 Ιουνίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αποφασίστηκε το Σβέρνα Μακεδονία, η Republic of North Macedonia, η μακεδονική γλώσσα με αστερίσκους και η αναφορά Μακεδόνας πολίτης με 6 βασικά σημεία. Το τελικό τηλεφώνημα του Ζόρα Ζάεφ στον Πρωθυπουργό, το οποίο καθυστέρησε για κάποιες ώρες, έγινε το απόγευμα της Τρίτης. Ωστόσο, όλοι αναζητούν να βρουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Κύρια σημεία της συμφωνίας, οι υποσημειώσεις θα παίζουν βασικό ρόλο και στη ψήφισή του από τα δύο κοινοβούλια, αλλά και από το λαό, το σκοπίουν στο επικείμενο δημοψήφισμα. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι ελάχιστες, όμως κάποια στοιχεία συγκλίνουν σε ορισμένα σημεία κλειδιά της συμφωνίας που έχουν αποφασιστεί και απομένει η τελική έγκρισή τους. Άλλωστε, τα τεχνικά κλιμάκια των δύο χωρών εργάζονται πυρετοδός στις τελευταίες ημέρες, αφού ακόμα και μία λέξη μπορεί να αλλάξει το σύνολο της συμφωνίας. Οι πληροφορίες εν αναμονή του τελικού κειμένου κάνουν λόγο για τα εξής. Πρώτον, επιλέχθηκε το όνομα Βόρεια Μακεδονία και απομένει να διευκρινιστεί αν θα γράφεται στα σλάβικα, στα αγγλικά ή και στα δύο, δηλαδή Σβέρνα Μακεδόνια ή Republic of North Macedonia. Αποφασίστηκε ότι η γλώσσα της χώρας θα είναι τα μακεδονικά, μέσα εισαγωγικά Macedonian language, αλλά θα υπάρχουν αναφορές ότι δεν σχετίζεται με την αρχαία μακεδονική διάλεκτο και ότι είναι σλαβικής προέλευσης. Τρίτον, η εθνότητα θα είναι η μακεδονική, δηλαδή κάτοικοι της γειτονικής χώρας θα λέγονται Μακεδόνες πολίτες, citizen of the Republic of North Macedonia. Εδώ θα υπάρχουν αναφορές ότι ο λαός αυτός δεν σχετίζεται με τους αρχαίους Μακεδόνες. Τέταρτον, θα υπάρχουν ρητές αναφορές για την αλλαγή του συντάγματος των Σκοπίων και για την απαλληφία λυτρωτικών σημείων. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει πλέον η πρόταση προστασία μακεδονικών μειονοτήτων έξω από τα σύνορα της χώρας. Πέμπτον, θα υπάρχουν χρονοδιαγράμματα σχετικά με τη διαδικασία που θα απαιτηθεί για αλλαγές, παραδείγματος χάρη στα εμπορικά και όχι μόνο σήματα. Δεν είναι γνωστό αν θα είναι η σύντμηση SMK ή δεν θα υπάρχει ο S Σβέρνα. Έκτον, θα υπάρχει ρητή αναφορά στο έργα όμνες ώστε να αποφευθεί η διπλή ονομασία. Ταυτότητες, διαβατήρια και άλλα επίσημα έγγραφα στα Σκόπια θα έχουν το νέο όνομα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά της γείτονος θα απομακρύνει αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Φιλίππου προκειμένου να άρει τις όποιες αντιδράσεις υπάρχουν σχετικά με τη σύνδεση με την αρχαία Μακεδονία. Βεβαίως, όλα αυτά υπόνονται με κάθε επιφύλαξη και μένα αποτυπωθούν στο κείμενο της συμφωνίας και στις επίσημες ανακοινώσεις, ενώ θα υπάρξει και μία περίοδος όπου επιτροπές των δύο χωρών θα επιχειρήσουν να βρουν λύσεις για θέματα που θα προκύπτουν. Στο μεταξύ, σε πολιτικό εμφύλιο κινδυνεύουν να βυθιστούν τα Σκόπια με αφορμή μια επικείμενη συμφωνία για την επίλυση του ονοματολογικού της γείτονος, με τον πρόεδρο Ιβανόφ να εκφράζει ανοιχτά για μία ακόμα φορά τη διαφωνία του με τον πρωθυπουργό Ζόρα Ζάεφ. Όπως μεταδίδουν σκοπιανά μέσα ενημέρωσης, ο Ιβανόφ κατηγόρησε τον Ζάεφ ότι διαπραγματεύεται ανεύθυνα και πρόχειρα με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι δεν επιδεικνύει τη σοβαρότητα που απαιτείται σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Δεν είναι δυνατόν, είπε ο κ. Ιβανόφ, το ονοματολογικό να λύσει μέσω τηλεφώνου και προσωπική συμφωνία των δύο πρωθυπουργών. Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία, θα έλεγα, και γι' αυτό είμαι χαρούμενος, διότι έχουμε μια καλή συμφωνία η οποία καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η ελληνική πλευρά. Έτσι όπως έρχονται λοιπόν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, εναπόκειται στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να κάνει πράξη και σε συνταγματικό επίπεδο αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε, από αυτό θα κριθεί και η τελική συμφωνία η οποία θα έρθει την εποχή εκείνη, εφόσον έχει τηρήσει τα υπεσχημένα. Και θέλω να πω κάτι, ότι εφόσον τα τηρήσει, αυτός ο σεβασμός της ιστορίας που τόσο καιρό είχε κακοπάθει, για να είμαστε ειλικρινείς, από τη γειτονική μας χώρα και από την ανεύθυνη στάση ορισμένων ηγετών της, αυτή ακριβώς αυτός ο σεβασμός της ιστορίας είναι ένα καλό διαβατήριο πραγματικά για την περαιτέρω πορεία της. Είναι καλό για αυτό το λαό τελικά να συμμορφωθεί με την ιστορία, γιατί όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν μόνο μια παραβίαση, ξέρετε, βασικών αρχών που αφορούν το διεθνές δίκαιο, το να διεκδικεί την κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, αλλά οδηγούσε σε μια γελιοποίηση πραγματικά και τους ηγέτες αυτού του κράτους, την οποία εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε καλή γειτονία και καλή γειτονία ξεκινάει από το σεβασμό της ιστορίας και του διεθνούς δικαίου. Ελληνίδες, Έλληνες, πριν από λίγη ώρα και μετά από πολύμινες και επίμονες διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για την επίλυση της χρόνιας διαφοράς μας σε ό,τι αφορά την ονομασία της γείτονος. Εδώ και πάνω από 70 χρόνια από την ίδρυση του γειτονικού ομόσποδου κράτους της Ιουγκοσλαβίας,
και ιδιαίτερα μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1992, η γειτονική χώρα έφερε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικειοποίηση της βαριάς πολιτισμικής κληρονομιάς της ελληνικής Μακεδονίας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι προκειμένου να αποκατασταθούν σχέσεις επικοδομητικής συνεργασίας και ειλικρινούς φιλίας ανάμεσα στους λαούς μας και προκειμένου η Ελλάδα όχι μόνο να δεχθεί αλλά και να πρωτοστατήσει στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική των γειτόνων μας, οι τελευταίοι συμφώνησαν να αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία για όλες τις κρίσεις και έναντι όλων. Συμφώνησαν να μετονομάσουν τη χώρα τους σε Δημοκρατία της Σεβέρνα Μακεδονία, δηλαδή στη γλώσσα μας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Η αλλαγή του ονόματος θα υλοποιηθεί τόσο σε ό,τι αφορά τις διεθνείς και διμερείς τους σχέσεις, όσο όμως και στο εσωτερικό. Με δύο λόγια, το όνομα αυτό θα ισχύει erga omnes, έναντι όλων, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι γείτονές μας ανέλαβαν την υποχρέωση να αναθεωρήσουν σχετικά το Σύνταγμά τους. Τη συμφωνία για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των χωρών μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος και συνέχισε. Δεν υπάρχουν όρια σε αυτό που μπορεί να πετύχει η Βόρεια Κορέα αν εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και στραφεί προς το διεθνές εμπόριο. Στη συνέχεια τόνισε πως κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Κιμ, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης του είπε πως έχουν ήδη ξεκινήσει να διαλύουν ένα από τα κέντρα πυρηνικών δοκιμών, ενώ σύντομα θα έχουν καταστραφεί όλοι οι πύραυλοι και τα όπλα. Ολοκληρώνοντας την αρχική εισήγησή του, ο Τραμπ είπε: «Ο Κιμ ταξιδεύει αυτή τη στιγμή για τη Βόρεια Κορέα και ξέρω πως με το που θα φτάσει στη χώρα θα ξεκινήσει αμέσως να εργάζεται για τη συμφωνία». Νωρίτερα, οι δύο άντρες υπέγραψαν συμφωνία όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεσμεύονται να παράσουν εγγυήσεις ασφαλείας και η Βόρεια Κορέα δεσμεύεται ως προς την αρχή της πύρους αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο. Κύριε Χρυσόγωνο, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από το σημαντικό ζήτημα, από το Σκοπιανό και την επικείμενη συμφωνία. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη μέρα? Θα δούμε τι συμφωνία θα είναι αυτή. Διότι οι προοπτικές σε ό,τι αφορά την άλλη πλευρά δεν είναι ευνοϊκές. Σε αυτό δηλαδή θα πρέπει να συμφωνήσω με τις δηλώσεις Καμένου, ότι δεν διαφαίνεται πολύ εύκολο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε να εγκριθεί η συμφωνία είτε από τη Βουλή των Σκοπίων με την απαιτούμενη για αναθεώρηση του συντάγματος πλειοψηφία είτε απευθείας με δημοψήφισμα. Διότι στη μεν Βουλή των Σκοπίων το εθνικιστικό ΒΕΜΕΡΟ έχει τις απαιτούμενες ψήφους για να μπλοκάρει τη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα. Το οποίο ΒΕΜΕΡΟ έχει εκδηλώσει ήδη την πλήρη αντίθεση του. Στη δε κοινή γνώμη των Σκοπίων οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον είναι αντίθετη με μια τέτοιου είδους συμφωνία. Θα το δούμε λοιπόν. Άρα το να υποκραθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο πρωθυπουργών ή των υπουργών εξωτερικών δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα μπορέσει να περάσει κιόλας στα Σκόπια. Σε αυτό λοιπόν θα συμφωνήσω με τον κύριο Καμένο και τις πρωινές του δηλώσεις. Κατά τα άλλα βεβαίως η στάση του ίδιου του κυρίου Καμένου είναι ένα ακραίο δείγμα πολιτικής ασυνέπειας, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, διότι δεν είναι δυνατόν, ταπεινή μου γνώμη, να διαφωνείς τόσο κάθετα σε μια τόσο κεντρική επιλογή της κυβέρνησης και παρά τα αυτά να παραμένεις κυβερνητικός εταίρος. Αυτά τα πράγματα είναι λογικώς ασύμβατα μεταξύ τους. Και να λες ότι θα συνεχίσω να στηρίζω την κυβέρνηση, παρόλο που σε ένα τόσο κρίσιμο για τον ίδιο τον κύριο Καμένο και το κόμμα του, όπως οι ίδιοι έχουν πει, πολιτικό ζήτημα, έχουν μια τόσο κάθετη διαφωνία
με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Χρυσόγον, ο διαμεσολαβητής ο Μάθιο Νίμιτς, βασικός παράγοντας της ΗΠΑ, επιθυμούν τη λύση του Σκοπιανού και πιέζουν γι' αυτό και μάλιστα για το όνομα μάλλον Βόρεια Μακεδονία, όπως λέγεται. Μήπως αυτό κρύβει κάτι άλλο σε βάθος χρόνου, δηλαδή το διαμελισμό της χώρας, αν λάβουμε υπόψη το γεωστρατηγικό ενδιαφέρον τόσο για τη Μακεδονία, αλλά όσο και για τη Θράκη, δυτική και ανατολική. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο και παρακινδυνευμένο να προχωρήσουμε σε τέτοιες συνωμοσιολογικές θεωρήσεις και παραδοχές. Η αρχή του παραβίωσης των συνόρων είναι βασικός κανόνας, θεμέλιο θα έλεγα, του διεθνούς δικαίου και στην πραγματικότητα δεν συμφέρει κανέναν να αρχίσουν τέτοια παιχνίδια στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα όμως, οι προτάσεις Νίμιτς, έτσι όπως είχαν δει το φως της δημοσιότητας πριν από λίγους μήνες, έχουν απαράδεκτα στοιχεία. Και εάν τυχόν οι προτάσεις αυτές αποτελούν ή αποτελέσουν μέρος ή τη βάση της συμφωνίας που μπορεί να επιτευχθεί, θα δούμε ποιο θα είναι το περιεχόμενό της, θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή δεν θα είναι υποφελής για τα εθνικά συμφέροντα και όχι απλά δεν θα είναι υποφελής για τα εθνικά συμφέροντα, θα έχει και δυσβάστακτο, για να μην πω θανάσιμο, πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Διότι, παραδείγματος χάρη, στο πλαίσιο των προτάσεων Νίμιτς, θα οδηγούμασταν στο σημείο να είμαστε υποχρεωμένοι για οποιαδήποτε χρήση του ονόματος Μακεδονία ή παραγόγων του την Ελλάδα, να έρθουμε σε συμφωνία με τους Σκοπιανούς. Διότι αυτό προέβλεπαν μεταξύ άλλων οι προτάσεις Νίμιτς. Προέβλεπαν ότι για εμπορικές και άλλες ονομασίες θα γίνεται διάλογος πώς θα αποφεύγεται η σύγχυση. Άρα, παραδείγματος χάρη, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα έπρεπε να μετονομαστεί. Το Αεροδρόμιο Μακεδονία θα έπρεπε να μετονομαστεί, αφού αυτοί θα το πούν Βόρεια Μακεδονία το δικό τους, ενδεχομένως Νότια Μακεδονία, δεν ξέρω. Ο Μακεδονικός Χαλβάς ενδεχομένως θα αιτήσει το θέμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν τόσο οξύμορο και τόσο ταπεινωτικό για μας από εθνική άποψη, που το πολιτικό κόστος δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να το αντέξει είτε η σημερινή κυβέρνηση είτε οποιαδήποτε άλλη. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα τα δούμε. Ας δούμε πρώτα το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας και κατά πόσον αυτή θα περάσει και όλα, θα επαναλαμβάνω, στα Σκόπια. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι επιπτώσεις θα έχει. Κύριε Χρυσόγονε, μια που αναφερθήκατε με το ονομασίες, παράλληλα γιατί έχει εξαφανιστεί η προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες και γιατί το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με το ονομάστηκε σε Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας. Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε. Στα περισσότερα σχολεία τουλάχιστον δεν βλέπουμε πλέον προτομή Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκτός αν είναι κάποια παλιά σχολεία. Αλλά εάν συμβαίνει, κακό συμβαίνει. Αν συμβαίνει, κακό συμβαίνει και βεβαίως πρέπει να έχουμε συνείδηση του ιστορικού μας παρελθόντος και να το τιμούμε, διότι μια χώρα που ξεχνάει το παρελθόν της δεν μπορεί να έχει μέλλον. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Χρυσόγονε, να πάμε λίγο και στις εκλογές στην Τουρκία της 24ης Ιουνίου. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα και πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα? Δεν υπάρχει καλό αποτέλεσμα για μας στις εκλογές αυτές. Μάλιστα. Δηλαδή το καλό αποτέλεσμα θα ήταν αν μπορούσε να βγει πρόεδρος της Τουρκίας ο κύριος Ντεμιρτάς. Δεν θα μπορούσε να βγει. Ενώ ο φυλακισμένος ηγέτης του Κουρδικού κόμματος, που φυσικά δεν μπορεί να βγει πρόεδρος της Τουρκίας, αλλά και αν έβγαινε θα γινόταν την άλλη μέρα πραξικόπημα και θα τον έριχναν. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ποιο είναι το λιγότερο κακό σενάριο. Ενδεχομένως η τυχόν επικράτηση του κεμαλιστή υποψηφίου, που δεν διαφαίνεται βέβαια αυτή τη στιγμή, διαφαίνεται επικράτηση του κυρίου Ερντογάν, να ήταν ακόμα χειρότερη για μας από ότι μια επανεκλογή Ερντογάν, υπό την έννοια ότι οι κεμαλιστές φαίνονται να ακολουθούν μια ακόμα πιο έξαλλη, πιο ακραία ρητορική από εκείνη που έχει ο Ερντογάν. Αλλά ούτως ή άλλως το πολιτικό σκηνικό της γείτονος χώρας και τα μίντια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κινούνται σε ένα κλίμα εθνικιστικής ιστερίας. Και μάλιστα επιθετικής εθνικιστικής ιστερίας θα έλεγα. Διότι εθνικιστικά σχήματα βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παραδείγματος χάρη η κυρία Λεπέν, ας πούμε, και το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία,
είναι ένα εθνικιστικό σχήμα, γαλλοκεντρικό, ας πούμε, εθνοκεντρικό, με ξενοφοβικά χαρακτηριστικά κλπ. Όμως, εκείνοι τουλάχιστον αποτελούν ένα είδος αμυντικού, θα λέγαμε, εθνικισμού. Δηλαδή, για εκείνους το πρόταγμα είναι να διασφαλίσουν την καθαρότητα μιας Γαλλίας όπως τη θέλουν οι ίδιοι, τόσοι, αλλά μέσα στα γαλλικά σύνορα. Ενώ στην περίπτωση της Τουρκίας έχουμε έναν επιθετικό εθνικισμό, έναν επεκτατικό εθνικισμό, που περιέχει ως παράμετρο και συνιστόσα την αναθεώρηση των συνθήκων, μας σερβίρει με διάφορους τρόπους κατά καιρούς ο κ. Ερντογάν, την επαναχάραξη των συνόρων, που όπως σας είπα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και η βάση του διεθνούς δικαίου το απαραβίαστο των συνόρων, και βεβαίως και η άρνηση της ιστορικής πραγματικότητας, διότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία, ενώ βαρύνεται με γενοκτονίες στο παρελθόν κατά των Αρμενίων, των Ποντίων κλπ, αρνείται να παραδεχθεί το παρελθόν της, αρνείται έστω να ζητήσει συγγνώμη γι' αυτό, όπως έχουν κάνει αντιστοίχως οι Γερμανοί. Δηλαδή, αυτοί που οι Γερμανοί, ειδικά για τους Εβραίους, έχουν καταβάλει για κάποιες αποζημιώσεις, σε αντίθεση προς ό,τι έκαναν για όλους τους υπόλοιπους. Και, εν πάση περιπτώσει, παραδέχθηκαν και την ιστορική πραγματικότητα. Οι Τούρκοι αρνούνται να κάνουν έστω και αυτό το στοιχειώδες. Αυτό και μόνο δείχνει σε πόση απόσταση βρίσκεται αυτή η χώρα και το πολιτικό κλίμα στη χώρα αυτή από τα όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Κύριε Χρυσόγονη, να κλείσουμε με τη συμφωνία Τραμπ Κιμ Γιονγκ Ουν για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου και δέσμευση των ΗΠΑ να παράσουν εγγύηση ασφαλείας. Ποιο είναι το σχολείο σας, ποια βλέπετε την επόμενη μέρα στην Ιφίλιο? Θεωρώ ότι εφόσον ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί η συμφωνία αυτή, είναι πάρα πολύ θετική. Ο πυρηνικός όλεθρος είναι μια πολύ μεγάλη, η μεγαλύτερη απειλή, η πιο άμεση απειλή για τον πλανήτη, συνολικά και για όλες τις περιοχές του. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Μάλιστα. Κύριε Χρυσόγονη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τρία από τα θέματα αφορούσαν την έγκριση επιχορήγησης συλλόγων, όπου πέρασε κατά πλειοψηφία για το 1 τρίτο του ποσού που κατέθεσαν και συγκεκριμένα από τους συλλόγους Θρακών Κομωτινής, τον Αθλητικό Όμιλο Γυμναστικής Ταϊκοντό Κομωτινής και τον Αθλητικό Σύλλογο Πάσπορτ Αθλητών Κομωτινής. Ένα άλλο θέμα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούσε την παραχώρηση για χρήση έναν τέλο κοινόχρηστου του χώρου επί της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Δεν είναι το πρώτο ταξίδι που κάνει ο συλλογός μας, το τελευταίο φυσικά, και επίσης δεν έχει τύχει ποτέ επιχορήγηση από τον Δήμο. Όχι για φέτος, ποτέ θα είναι αυτό το πρώτο. Όλα γίνονται από ίδιους πόρους. Να σας πω ότι έχουμε πάει σε πολλά φεστιβάλ του περιφέρου και διάκριση, γιατί κάποια από αυτά ήταν διαγωνιστικά. Σε πολλά φεστιβάλ επίσης εντός Ελλάδος και για τα παιδικά πρακτικά μας θύματα, αλλά και για τα τμήματα παραστάσεων που έχουμε. Για το συγκεκριμένο ετηθήκαμε ένα ποσό και δεν έχει να κάνει τόσο με το κόστος όσο με την ιδιαιτερότητα που έχει το φεστιβάλ, γιατί έχουμε πάει σε φεστιβάλ τα οποία έχουν κόστος 20.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο είναι ένα νορμάλ κόστος όσον αφορά το κοστολόγιο. Η ιδιαιτερότητα είναι η εξής, γίνεται λίγο πιο αργά χρονικά. Είναι φεστιβάλ που γίνεται για 22η χρονιά, είναι διεθνούς φεστιβάλ και ξέρετε και το υπόβαθρο που έχουν οι Βούλγαροι σε αυτά τα θέματα. Απλά το έχουν μεταφέρει χρονικά ως όσο συμπίπτει με το σύνολο των εκδηλώσεων που γίνονται για τη λήξη της Προεδρίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχει προσώπους πολιτικά συγκροτήματα από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως συμπεραίνεται, ο Σύλλογος μας, ο Σύλλογος Θρακών, έχει τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπεί με τη σειρά την πόλη μας, το Δήμο μας, την περιφέρεια αλλά και την Ελλάδα. Φυσικά δεν αφορά μόνο το χορευτικό μέρος το οποίο θα παρουσιάσουμε εκεί με χορούς από όλη την Ελλάδα, αλλά έχει να κάνει και με μουσική, έχει να κάνει και με ενδυμασία, έχει να κάνει και με έθιμα, έχει να κάνει και με ανταλλαγή άλλων πολιτιστικών δράσεων που γίνονται με τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στην εκδήλωση. Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σόφιας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Βουλγαρίας. Είναι ένα σημαίνο γεγονός στο σύνολο των δράσεων που γίνεται εξαιτίας της λήξης Προεδρίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και για τον λόγο αυτό ετηθήκαμε επειδή υποσχόμουν και την πόλη και στα έξοδα μέσα περιλαμβάνονται και ανταλλαγές χώρων που ήδη στεναγίνονται αλλά είναι αυξημένες επειδή είναι πολλά τα κράτη τα οποία συμμετέχουν. Φυσικά οι μουσικοί, οι φορεστές που θα νοικιάσουμε, συμπληρώνουμε εκτός από αυτές που έχει ο Σύλλογος. Ένα άλλο θέμα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής αφορούσε στη παραχώρηση για χρήση έναντι τέλους κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Ένα άλλο θέμα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούσε την παραχώρηση για χρήση έναντι τέλους κοινοχρήστου χώρου επί της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Πρώτα εξής, πρόκειται για το κατάστημα Μαλαγιά, το οποίο σήμερα είναι ότι περιλαμβάνει δύο όμορφα καταστήματα συνενωμένα λειτουργικά. Με γι' αυτό και υποβάλλει τη διέτηση, διότι έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει περισσότερα τραπεζοκαθίσματα στον χώρο, σε σχέση μάλιστα με τα καταστήματα της περιοχής, έχει μεγαλύτερο κόσμο κτλ. Τι ακριβώς γίνεται, σε ό,τι αφορά τα τμήματα μπροστά ακριβώς από το κατάστημα της Αναλαγιά. Δηλαδή, ακριβώς μπροστά στην πρόσωψη. Ναι, μιλάμε για τα τμήματα. Ναι, εκεί όπου υπάρχει το θέμα, εκεί όπου υπάρχει το θέμα των 2,5 μέτρων, έτσι και. Όπως τοποθετήκατε, ο κανονισμός πραγματικά έχει κάποια απογορευτική διάταξη. Σε ό,τι αφορά το τμήμα 4, να πάρω καλύτερα το τμήμα 5. Σε ό,τι αφορά το τμήμα 5, πραγματικά η απόσταση είναι 2,51 έως 2,48. Δηλαδή, ξεκινάει πληρώντας τις προϋποθέσεις και σταδιακά μειώνεται. Και μόνο για αρχή της επίοικιας θα έπρεπε να μας δώσει το δικαίωμα, τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση, να έχουμε τα προσκαθίσματα σε αυτό το χώρο μπροστά. Αναφέρομαι στο τμήμα 5, αυτό που γράφει 5-21, κρεφτινές, σαν τμήμα μήκους 5-21 πάνω. Είναι το ένα τμήμα. Τώρα, το άλλο τμήμα ακριβώς είναι εκεί που ανοίγει διάπλατα η πρόσωψη τώρα για το καλοκαίρι και είναι το 2-28 το οποίο αναφέρομαι και έχει αναφέρει το τμήμα, το νούμερο 4. Εκεί λοιπόν, αν αφήσουμε το 1,5 μέτρο που αφορά τους πεζούς και πάλι περισσεύει χώρος να δοθεί στο κατάστημα και να αξιοποιηθεί. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία σας. Καλεσμένη εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι γνωστή σε όλους οι γραφές, η κυρία Λένα Μαντά. Κυρία Μαντά, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Τιμή μας που είστε για άλλη μια φορά εδώ στο κανάλι. Ναι, και εγώ. Έχω μεγάλη χαρά γενικά που είμαι στην Κομωτινή. Μ' αρέσει αυτή η πόλη. Ζωή σε πόλεμο. Νέα συγγραφική σας δουλειά από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ναι. Μια αληθινή ιστορία. Πού αναφέρεστε ακριβώς και ποιο ήταν το ένασμα για να γράψει το συγκεκριμένο έργο? Εμείς να δείξουμε και το συγκεκριμένο βιβλίο της κυρίας Μαντά. Σας ακούω. Το «Ζωή σε πόλεμο» δεν είναι προϊόν μυθοπλασίας, είναι βιογραφικό βιβλίο. Είναι η ζωή της μητέρας μου, άρα μαζί και τα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια. Ένα διαφορετικό βιβλίο, δηλαδή μέσα από το δικό σας ταξίδι, θα λέγαμε. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα ταξίδι στην αρχή μου, στην αφετηρία μου. Βέβαια, αυτό το βιβλίο δεν είχα σκοπό να το γράψω. Αλλά όταν έφυγε η μητέρα μου, ήξερα ότι ήθελα το δικό μου τρόπο να της πω το αντίο. Εγώ πάντα έγραφα, άρα επέλεξα αυτό τον τρόπο για να την αφήσω να ηρεμήσει και μέσα μου κυρίως. Δεν ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο, αλλά νομίζω ότι τελικά κατάφερα και να δώσω αυτό που ήθελα και να πάρω αυτό που ήθελα, τη γαλήνη μου δηλαδή. Μάλιστα, να πληροφορήσουμε και τους τηλεθεατές ότι τη συγκεκριμένη συγγραφική δουλειά θα παρουσιάσετε. Τι εννοείται, πού την... Από το Bookstop βέβαια. Ναι, από το Bookstop βέβαια γίνεται η παρουσίαση στην Λέσχη Κομωτινέων. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο Bookstop της Κομωτινής φυσικά. Τα οποία φροντίζουν να φέρνουν σε επαφή τους συγγραφείς με το αναγνωστικό κοινό. Είναι η γέφυρα για μας τους συγγραφείς που μας ενώνει με όλους αυτούς που μας αγαπούν και διαβάζουν τα βιβλία μας. Μάλιστα, μπορεί να είναι μια αληθινή ιστορία. Πόσο επίκαιρο όμως είναι το «Η ζωή σε πόλεμο»? Στην αρχή όταν βγήκε το βιβλίο με έπιασε μια κρίση ανασφάλειας ότι τελικά ποιον αφορούσε όλο αυτό. Τα πρώτες ενδείξεις από τους αναγνώστες, τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν μετά από ένα μήνα που κυκλοφορεί το βιβλίο σχεδόν, μου απέδειξε ότι αυτό το βιβλίο ήταν το έναυσμα για όσους το διάβασαν να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση με τους γονείς τους, σαν παιδιά, αλλά και με τα ίδια τους τα παιδιά, να δουν κάποια πράγματα που ίσως να τους είχαν ξεφύγει.
κλίματα, μια μεγάλη διαδρομή από το 2001, αν δεν κάνω λάθος, με 1,8 εκατομμύρια αντίτυπα μεταβλητής να έχουμε μεταβληθεί σε 8 γλώσσες. Πώς αισθάνεστε και ποιες συμβουλές θέλετε να δώσετε και στους νέους και στους εκολαπτόμενους συγγραφείς? Λοιπόν, καταρχάς, αυτό πώς μπορεί να αισθανθεί κάποιος παρά μόνο ευλογημένος για όλο αυτό, για όλη την αγάπη των αναγνωστών, για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του εκδότη του, μία σχέση με τις εκδόσεις Ψυχογιός που ξεκίνησε το 2005 με το Vals, με 12 θεούς. Τώρα με τις συμβουλές, η αλήθεια είναι δεν τα έχω στο καλό, ούτε σε νέους, ούτε σε εκολαπτώμενους συγγραφείς, γιατί πιστεύω ότι η συγγραφή είναι ένας έρωτας, πολύ δυνατός, πολύ σαρωτικός, και δεν χωράνε ούτε συμβουλές, ούτε λογική. Όποιος το αγαπάει, αυτό θα το κάνει, άσχετα με το τι θα πει η μαντά και η κάθε μαντά. Το μυστικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις και να γράφεις ακατάπαυστα. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να μεταφράζετε, να μεταφράζετε συγκεκριμένα σας βιβλία σε 8 διαφορετικές γλώσσες? Η αλήθεια είναι ότι τα ελληνικά βιβλία δεν έχουν μεγάλη τύχη στο εξωτερικό. Με την έννοια ότι δύσκολα επιλέγονται από ξένους εκδότες για να μεταφραστούν. Δεν ξέρω το γιατί, ίσως η πολιτική η οποία ακολουθείται, ότι δεν υπάρχουν επιδοτήσεις από πλευράς κράτους για τις μεταφράσεις, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει από εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε το Βάλς είχε μεταφραστεί στα κινέζικα. Η Θεανόηλικιανα της πόλης στα τουρκικά. Τώρα ετοιμάζεται το σπίτι δίπλα στο ποτάμι στα τουρκικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο σε γεμίζει περηφάνεια. Είναι κάτι το οποίο είναι όμορφο, γιατί η δουλειά σου φεύγει από τα στενά όρια της χώρας σου και δοκιμάζεσαι και σε ένα άλλο αναγνωστικό κοινό. Ποιες συμβουλές θα τα δώσω στους εκολοπτώμενους συγγραφείς, ποιες λακκούβες μεταφορικά να αποφεύγουν? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείς να δώσεις τέτοιου είδους συμβουλές. Σίγουρα το μυστικό είναι ο εκδότης ο οποίος θα επιλέξεις και θα σε επιλέξει. Είναι πολύ βασικό να είναι ένας έντιμος εκδότης, ένας εκδότης ο οποίος έχει τη δύναμη να προωθήσει το βιβλίο σου. Εγώ θα έλεγα, επειδή η αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη τα τελευταία χρόνια και λόγω κρίσης οι εκδότες όλο και λιγότερο εμπιστεύονται νέους συγγραφείς, όπως και οι αναγνώστες πια λόγω της μειωμένης αγοραστικής τους δύναμης επιλέγουν όλο και λιγότερο να δοκιμάζουν τα νέα ταλέντα. Είναι, ξέρετε, αλυσιδωτή η αντίδραση. Λέω ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και ότι όντως θέλει υπομονή και επιμονή. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα σας κάνω, κυρία Μαντά, τη κλασική ερώτηση. Ο κόσμος διαβάζει βιβλία και περισσότερο νεότερες ηλικίες? Είπαμε, έχει μειωθεί πάρα πολύ αυτό. Πάντα είχαμε ένα φτωχό αναγνωστικό κοινό, με την έννοια ότι είμαστε μόνο ένα 8% που διαβάζει συστηματικά. Αυτό για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ λίγο. Άρα λοιπόν, ναι, από αυτή την άποψη υπάρχουν προβλήματα. Όπως σας είπα, τα παλαιότερα χρόνια οι διακοπές ήταν απόλυτα συνδυασμένες και συνυφασμένες με την ανάγνωση βιβλίων. Ο αναγνώστης έμπαινε σε ένα βιβλιοπωλείο και διάλεγε και 10 και 12 βιβλία. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Άρα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Τελειώνοντας, κυρία Μαντά, ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους τηλεθεατές? Τι άλλο μήνυμα? Καλή δύναμη σε όλους, καλή υπομονή σε όλους. Μια ευχή να είναι ένα όμορφο καλοκαίρι, ένα χαμογελαστό καλοκαίρι. Όσο μπορούμε να χαμογελάμε, το έχουμε ξεχάσει στις μέρες μας αυτό. Τι άλλο μήνυμα χωράει στις μέρες μας? Πραγματικά καλή δύναμη για όλους μας. Και να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο. Νομίζω ότι το διάβασμα είναι ένα ταξίδι μυαλού και ψυχής. Ζούμε δύσκολες εποχές. Ένα ταξίδι είναι ό,τι μας χρειάζεται. Μάλιστα. Κυρία Μαντά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ. Έφτασε η ώρα των νέων αντικειμενικών αξιών. Υπογράφηκε και στάλθηκε για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων. Έως τη Τετάρτη θα κατατεθεί προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, λεγόμενου ΣΕΜΦΙΑ, ώστε το συνολικό ποσό βεβαίως να παραμείνει σταθερό. Οι νέες τιμές θα έχουν αντίκτυπο σε 21 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στα ακίνητα, με πολλούς ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους όχι μόνο για τον ΕΜΦΙΑ αλλά και για τις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές. Την ίδια στιγμή, φουσκωμένα θα είναι τα καθαριστικά του φετινού ΕΜΦΙΑ που θα δουν 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων στα τέλη Αυγούστου. Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών
Ελλήνων είναι η εξής. Σε 2.122 μειώθηκαν, σε 4.302 έμειναν σταθερές, σε 3.792 αυξήθηκαν. Επίσημη τροπολογία για την προσαρμογή του έμφυα διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1.000 στα 1.050 ευρώ. Επιπλέον αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ. Με βάση τις νέες τιμές και τις παραπάνω αλλαγές έγινε προσομοίωση της εκαθάριση του έμφυα για το έτος 2018. Τυχερή είναι από την άλλη πλευρά περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με αμετάβλητο καθαριστικό και ακόμη πιο τυχερή περίπου 1,5 εκατομμύρια φυσικών προσώπων με μειωμένο φόρο. Σύμφωνα με αυτήν, μειωμένα θα είναι τα καθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% των φυσικών προσώπων, αμετάβλητα για 3.195.181 ή το 62%, ελάχιστη αύξηση από 1 έως 50 ευρώ, 12 ευρώ κατά μέσο όρο θα έχουν τα καθαριστικά για 737.709 ή το 12%, αύξηση από 50 έως 200 ευρώ θα έχουν τα καθαριστικά 160.001 φυσικών προσώπων ή το 2,3% και μόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει αύξηση πάνω από 200 ευρώ. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το 97% των φυσικών προσώπων θα έχουν καθαριστικά μειωμένα, αμετάβλητα ή με οριακή αύξηση σε σχέση με πέρσι. Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα, καθώς το 91% θα δει καθαριστικά μειωμένα 61%, σταθερά 25% ή αυξημένα έως 50 ευρώ 5%. Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ίδια τροπολογία ορίζεται ως ημερομηνία της τελευταίας δόσης του έμφυα το τέλος Ιανουαρίου αντί του Δεκεμβρίου που ίσχυε από την έκδοση του νόμου και ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί το Σεπτέμβριο. Να περάσουμε τώρα να δούμε την πρόγνωση του καιρού για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Κομοτηνή. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.